πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων συνεχίζεται καθημερινά το πρόγραμμα της Ονειρούπολης, αυτής της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής. Σήμερα το πρωί, στην Ονειρούπολη Δράμα, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της πόλης, αναβίωσε το έθιμο της Ηρεσιόνης, ένα έθιμο που αποτελεί ουσιαστικά τον πρόδρομο του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Στο πλαίσιο αναβίωσης του εθίμου, μαθητές του σχολείου έψαλαν και τα αρχαία ελληνικά κάλαντα, δηλαδή τα κάλαντα του Ομήρου, στέλνοντας μέσα από το χριστουγεννιάτικο χωριό της Δράμας το μήνυμα της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας. Σήμερα έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Δράμας. Παρόν είναι και ο διευθυντής τους, ο κύριος ο Χρήστος ο Καρακάσης και οι εξαίρετοι εκπαιδευτικοί που διοργανώνουν μια εκδήλωση η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι είναι το έθιμο της Ηρεσιόνης που ουσιαστικά είναι ένα προήμιο, θα μπορούσαμε να πούμε, του εθίμου του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το συγκεκριμένο έθιμο συμβολίζει την αναγέννηση στην φύση. Οι αρχαίοι προγονείς μας το γιόρταζαν τον Οκτώβριο όταν τελείωνε και η χρονιά και με αυτόν τον τρόπο ετοίμαζαν την αναγέννηση της φύσης για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Βλέπετε πολλά χαρούμενα πρόσωπα παιδιών. Το χαίρονται, συμμετέχουν και μάλιστα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα καθότι είναι πρόταση ενός γονέα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του δεύτερου δημοτικού που την αφουγκράστηκε το σχολείο και την έκανε πράξη μεταφέροντας τη γνώση και τη χαρά στα παιδιά. Η Ηρεσιόνη είναι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Πολλοί πιστεύουμε ότι το έλατο που στολίζουμε είναι ξενόφερτη συνήθεια. Η αλήθεια είναι όμως ότι προϋπήρχε ακόμα και πριν το καραβάκι που θεωρούμε και αυτό ότι είναι παραδοσιακό ελληνικό έτσι, έθιμο. Οι αρχαίοι Έλληνες στην Αθήνα τον Οκτώβριο γιόρταζαν τα πιανόψια, κάτι σαν τη σημερινή πρωτοχρονιά. Ήταν σηματοδοτούσε την αλλαγή του έτους. Σε αυτή τη γιορτή λοιπόν θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Θεό Απόλλωνα για ό,τι τους έδωσε και να τον παρακαλέσουν και η επόμενη χρονιά να είναι καρπερή και να δώσει σοδειά στην οικογένεια, στολίζανε κλαδιά ελιάς με καρπούς και κόκκινες και άσπρες κλωστές, τα ονομάζανε Ηρεσιόνες, και με αυτά κρατώντας τα παιδιά πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι και ψάλανε τα κάλαντα, όπως κάνουν και τα παιδιά σήμερα. Το ύφος των καλάτων ήταν όπως και σήμερα, ευχές για τον νοικοκύρη, ζητούσαν ένα φιλοδόρημα να τους δώσουν και αφού γυρνούσαν όλη την πόλη, γυρνούσαν στο σπίτι, επέστρεφαν και κρεμούσαν την Ηρεσιόνη στην πόρτα όπου την αφήναν όλη τη χρονιά. Την επόμενη χρονιά όταν ξεκρεμούσαν την παλιά Ηρεσιόνη και κρεμούσαν την καινούργια, καίγανε την Ηρεσιόνη. Το έθιμο αυτό, ξέρετε, άρεσε πολύ, πήγε και στις άλλες πόλεις, στη Σπάρτη το ονόμασαν Κορυφάλι, απλώθηκε Μακεδονία, Θράκη. Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, προσπαθώντας οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες να επικρατήσει ο χριστιανισμός αργότερα, απαγόρευσαν όλα τα έθιμα που σχετίζονταν με αρχαίους θεούς και ανάμεσά τους και την Ηρεσιόνη. Οπότε στο Ρωμαϊκό και Βυζαντινό κράτος έπαψαν να στολίζουν οι Ηρεσιόνες. Όμως είχε ήδη περάσει την Ευρώπη και μην έχοντας αυτοί να στολίσουν ελιές, στολίζανε έλατα. Όταν ήρθε ο Όθωνας, μας έφερε και το έλατο στολισμένο. Και πιστέψαμε όλοι ότι είναι ένα έθιμο βαβαρικό και δεν είναι δικό μας. Όμως η ρίζα του, η πηγή, είναι στην αρχαία Αθήνα.